Καλό βράδυ σε όλους. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Ωραία, να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Έβαλα εγώ. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, λέησον ημάς. Προκείμενον του Αποστόλου, ούσκουμε, έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύνησαν, ευδόκησας Κύριε. Και τα βολοπεδάκια την κλεισέωρα της θεραπεύσας και τα Ιορδάνια της Ρεγιάς της Διαφράνης Επιφανία. Αυτό είναι και αυτό για τη συνειδητάση του Μητριού μας για την οφέλεια όχι μόνο του Ρενόντου, αλλά και των πολιτών της Σουηδίας, καθώς και της συλλογικής συνότητας όλων των αθλητών. Θα θυμίσω κυρίες και κύριοι ότι η εμπορευματική έκθεση αποτελείται ένα σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό γεγονός για την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Η φοιτητή της έναρξης Ιππίτη, χρονικά με το ξεκίνημα της περιοχικής ιδιαίτερης τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμων και περιφέρειας της περιφέρειας, και η έκταση της δράσης από αυτή την προσωπική δυνατή αυτοδιοίκηση, απαιτεί συνεργασία και συνδεσμό με συνέπεια όλων των θεσμών της περιφέρειας. Οι Έλληνες της κάρτας αυτοδιοίκησης της υπομονής και της συνέπειάς τους διέφυγαν τον κίνδυνο της καταστροφής. Η ύπαρξη πλέον των προσωπικού προγράμματος αποτελεί πραγματικότητα ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αισιόδοξοι να φέρουμε στην πραγματικότητα μια ουσιαστική ανάταξη. Κατά τη συγκεκριμένη συγκυρία επιβάλλεται η κυβέρνηση αξιοποίηση του χρόνου των ευκαιριών και των προκλήσεων των απόλυτων στου παραγωγού φορεί τη κυβερνία. Η συμβολή του Υπουργείου Κυβερνία προ την κατεύθυνση του ΕΕ είναι αντιτίμητη, καθώ παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο ένα ολόκληρο αναπτυξιακό σχέδιο, επιστημονικά συμπληρωμένο με κοινοτομίε προκληρώνοντα δράσει για την ανάπτυξη τη κυβερνία. Το στρατηγικό σχέδιο τη ανάπτυξη τη κυβερνία είναι ανάγκη να στηριχθεί σε στέρεε βάσει με σεβασμό στι φυσικέ ιδιαιτερότητε του τόπου, δίνοντας βαρύτητα τόσο στον πρωτογενή όσο και στον εταιρεοργή τομέα παραγωγής. Βασικοί άξονες στους οποίους οφείλουμε να επενδύσουμε είναι τουρισμός και πολιτισμός με ανάπτυξη των πραγματικών μόνων της Σουηδίας, αγροτική παραγωγή, ενίσχυση συνεργών μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων της Σουηδικής, βιωτική αναπάντηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η κυρίαρχη μας στους χώρους της έκθεσης των περιπεριφερειακής έκθεσης της Σουηδίας με την κρίση μακεδονία μας οδηγεί στην απίστωση όχι μόνο της άξης του αριθμού των εθελών, αλλά και της διαρρέπνησης των συμμετοχών και των προβλήματων της κυρίαρχης. Η κρατική στήριξη, μετάκριση και προστασία αυτών των θεσμών αποτελεί σταθερό γραφικό προσανατολισμό, μόλι αυτό συνεπάγεται με όλου του σοβαρού κατά τη εκκλήρωση τη αναγκαία. Είναι εξαρχή των σοβαρών ασφαλέ τη αστυνομία. Θα ήθελα πραγματικά πριν από όλα και πάρα πολλά να σα συγχαρώ. Να ευχαριστώ του κατελεινώτε και τι κατελεινέ. Και να ευχαριστώ όλους του νομού Πιερίας, οι οποίοι είχαν την καλοσύνη αυτή σήμερα εδώ, σε αυτή την περίφημη έκθεση, που έχει γίνει με αγώνα και μόχο, με κόπο, από τους εμπόρους και τους πιτέρους. Θα ήταν εύκολο για μένα να μιλήσω για την Νέα Δημοκρατία ή για το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα όμως και εσείς άνθρωποι, είναι η μέρα γιορτής, είναι η μέρα που αφήνουμε κατά τα πολιτικά και τα κομματικά και κοιτάτε πώς θα μπορέσουμε στην ουσία και την μελότητα να βοηθήσουμε το μέλλον και το λιμένο. Αυτό είναι σήμερα. Διαφέρεται είχα και ένα άλλο λόγο. Όσο εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να αντιθώ πρόσκληση από τη Μακεδονία και ειδικότερα από τη Γενική Μακεδονία, όχι μόνο πρόσκληση και πρόκληση για τη Μακεδονία. Είναι τεμάς. Και οι έμποροι και οι ιδιωτές. Και τα λεφτά ξέρουμε και τον αγώνα που κάνετε ξέρουμε και τα χρέη στο δημόσιο και στο ΙΚΑ και στις τράπεζες είναι γνωστά. Είναι η διάγνωση. Η θεωρία όμως δεν είναι με τον ερωτικά πατέρα. Πρέπει πραγματικά να είναι σοβαρά μέτρα. 5 Σεπτεμβρίου που θα κρατηθεί ο προπολογισμός θα πάνε σε 100 δόσεις για πάνω Πέντε οκτώβριο. Πέντε οκτώβριο θα κρατήσει ο προπολογισμός.
κρίσιμο προς τα πίσω. Δεύτερον, μείωση των χωρικών συνεργασιών των κομμάτων στο κομμάτι, στο κομμάτι. Και το τρίτο, θα πρέπει πραγματικά να δεχτούμε ότι η μείωση του πόδου που έπρεπε 30% δεν είναι μεγάλη μείωση, είναι όμως κάτι. Αλλά για τα 600.000 οικογένεια που είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο, πάει 80 λεπτά το λίτρο. Είναι κάτι για αυτούς. Και βέβαια, θα δω αυτούς μάλιστα τι να κάνουν ανάλυση. Τι θα δω να ελπιθώ αυτή η αίτηση που μεγάλο μεγάλο κόμμα. Πρέπει να στηρίξουν και στηρίζουν και στηρίζουν παρουσία από την τιμή τους έμπορους και τους ελεύθερους. Και να σας κάνω το επιμελητήριο κοινωνίας, το οποίο ήταν μεγάλο το πάντος και υπότερα πρόεδρος, για να αυξήσει το Δήμα του Παρισίου, το Δήμα του Παρισίου, το Δήμα του Παρισίου. Να βοηθήσουν και να αυξήσουν αυτές. Κάνω μια ευχή. Η 7η έκθεση, η επόμενη, που θα ξανάρθω, σήμερα χαμογελάτε λίγο.